πάνε αυτό το βράδυ. Προσπαθεί δηλαδή να σε μιμηθεί και σε άλλους τρόπους. Εντάξει, η ιδέα μπορεί να είναι δική σου. Αλλά την ατάκα. Γι' αυτό και εγώ απαντώ και λέω: το γαρ φαίνεστε εστί το κρυπτόν, το αντιληπτόν υπό των ανθρώπων. Το δε κρυπτόν είναι στην ουσία των πραγμάτων. Και αυτό βγαίνει 11888 ακριβώς. Ενώ άμα γράψουμε το όνομα ο Θεόδωρος Τσεκούρας, βγαίνει το ίδιο με τη φράση τηλεοπτική διαφήμιση δια τον ΟΤΕ. Δηλαδή ο Λεξάριθμος γνωρίζει ποιος έκανε την τηλεοπτική συγκεκριμένη διαφήμιση. Μάλιστα. Εγώ στο ραδιόφωνο έχω το 11888. 11888 νομίζω έχεις. Ναι, συγγνώμη, 11880. Τον έντυπο επαγγελματικό κατάλογο το 11880. Εκεί τι μπορούμε να βρούμε με τους αριθμούς. Εκεί η διαφορά είναι 8 μονάδες. Βλέπουμε ότι έχει δύο φορές τον αριθμό 8 και τον αριθμό 1 πάλι άλλες δύο. Δηλαδή έχει το 11 και έχει και το 88 που είναι σε αναλογία 1 προς 8. Το 8 είναι ο αριθμός της οικονομίας. Το 1188, αν το πάρουμε σαν 1188 και μετά είναι το 0 δίπλα, είναι ο αριθμός από την φράση «Ψάξε την αλήθεια», το 1188. Αλλά το 88 είναι ο αριθμός από τη λέξη «νίκη». Το 880 είναι ο αριθμός από τη φράση «ο φίλος» ή «ο αδελφός» ή «ο παράκλητος». Μάλιστα. Και έχω ετοιμάσει μία διαφήμιση για το συγκεκριμένο αυτό το «αν ενδιαφέρονται αυτοί οι άνθρωποι». Και μπορώ, ας πούμε, να έρθω σε επαφή μαζί τους για να. Τη σημερινή εκπομπή να είσαι σίγουρος θα τη δούνε, διότι. Αν τους ενδιαφέρει. Έχω γιατί συναντηθεί με τους ανθρώπους και. Υπάρχει μια καταπληκτική ιδέα για τη διαφήμιση αυτή, την οποία πρέπει να τη συζητήσουμε όμως και να γίνει. Εκ του σύναγκες. Έτσι, ακριβώς. Μας ξαναφάνε. Αυτή τη φορά η όλη διαδικασία θα είναι μυστική. Δεν θα είναι όπως. Δεν θα δημοσιευθεί πριν γίνει η συνέλευση. Γεώργιος Συρίγος, τι βγάζει. Γεώργιος Συρίγος, το Γεώργιος έχει τον αριθμό 1191. Και το Συρίγος έχει το 713-783-983 σύν 1191. Θα σου δώσω έναν άλλο στυλό. 2174 είναι. Πάρε έναν άλλο στυλό. Και τι μας λέει το 2100, πώς το... 2174. Ναι. 3, 7, 10, 14, ο αριθμός 5 είναι... ένας αριθμός που είναι πρώτος, δηλαδή διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και τη μονάδα. Είναι ο αριθμός που έχει σχέση με τον άνθρωπο, γιατί άμα γράψεις τη λέξη άνθρωπος βγαίνει ο αριθμός 1310, όπως και ο αριθμός από τη λέξη φύσης. Το 1, το 3, το 1 και το 0 σε οδηγεί στο 5. Είναι ένας αριθμός ο οποίος ζυγίζει τους 9 αριθμούς εντός εισαγωγικών. Μα έπαιγε ζυγός. Από το 1 έως το 9. Βγάζει γιατί... ότι είναι και ρομαντικός, γιατί το διαφημίζει. Μπορούμε να ψάξουμε να δούμε ο αριθμός 2174 σε ποια λεξαριθμική κατηγορία ανήκει. Δηλαδή, ποιες είναι οι φράσεις και οι λέξεις. Να κάνουμε μια έρευνα και σε κάποια άλλη εκπομπή να το πούμε. Αποστολή Αντοβόλη, η συνεργάτη δάμου. Αποστολή βγάζει τον αριθμό 762. Και με το άρθρο η Αποστολή το 770, που είναι το ίδιο με το όνομα Μέγας Αλέξανδρος. Και βεβαίως έχει σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Όπως και ο Μέγας Αλέξανδρος. Μάλιστα. Είναι από την Κοζάνη. Τώρα όμως είναι στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη. Ντοβόλη και όλο μαζί. 422, 430, 530, 530 και 770. 1300. Είναι ο αριθμός από τη λέξη κοινωνικός. Α, δεν κάνω λάθος, πρέπει να το δω. Είμαι κοινωνική, κυρία Γεωργό. Είσαι, αφού και η δουλειά που κάνεις, αν δεν ήσουν κοινωνική, δεν θα την έκανες. Έχει τον αριθμό 13 επί 100. Το 13 είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός, είναι πρώτος αριθμός. Έχει σχέση με το λόγο, γιατί ο αριθμός από τη λέξη λόγος είναι 373, αλλά 3 και 7 και 3 κάνει 13. Και είναι ο αριθμός των ευθυνών και του ρίσκου, επίσης το 13. Ό, το πήρε. Γεώργιος Συρίγος και Αποστολή Αντοβόλη, μπορείτε να το βγάλετε, σε σύνολο. Γεώργιος Συρίγος, ναι. Γεώργιος. 2174 και 1300. Ω, 3474. Είναι ένας αριθμός που τον είδαμε πριν από λίγο, σε ένα αυτοκίνητο. 3474. Εδώ τώρα αυτά θέλουμε ανάλυση, θέλουμε να ψάξουμε να δούμε τι... Θα μας ψάξεις, θα μας τα πεις πότε. Την άλλη φορά που θα συναντηθούμε. Την Κυριακή. Ντέρπι, δύο ντέρπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και ΑΕΚ, Ολυμπιακός Βόλο ΑΕΚ. Δεν είσαι σε φόρμα σήμερα. Ναι, είμαι λίγο κουρασμένος. Λίγο down σε βλέπω. Ναι. Να σου κάνω ένα γρήγορο εγώ να μας πεις να δω κατά πόσο πιάνεις αριθμούς.
Εντάξει, μπορώ να σου πω τους αριθμούς από το πι, το 3,14, παίξω αν θέλεις. Που είναι. Ωραία, μου πεις κάτι που θα σε ρωτήσω. Μπορώ να σου γράψω εδώ τους αριθμούς και μετά να δεις αν είναι, αν είναι σωστή. Είναι 3,14, 15, 9,26, 5,35, 8,97, 93, 23, 84, 62, 64, 33, 83, 27, 95, 02, 8, 84, 19, 71, 6, 93, 9, 93, 7, 51, 0, 58, 20, 97, 49, 44, 5, 9, 23, 0, 78, 16, 40, 6, 28, 6, 20, 0, 3, 48, 25, 34, 21, 17, 06, 79. Αυτά είναι η ψηφία του πι, στη σειρά τους. Αυτό δηλαδή, άμα μπορείτε το να μας τα πείτε απ' έξω, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Δώσε το δω λιγάκι. Κοίταξε το. Το βλέπετε μία φορά και μετά τεστάρω εσάς. Καλό είναι να το μπορεί να το πιάνει η κάμερα. Να το βλέπεις εσύ. Γιατί η κάμερα δεν θα το δείξει. 3,14, 15, 9, 26, 5, 35, 8, 97, 93, 23, 84, 62, 64, 33, 83, 27, 95, 02, 8, 84, 19, 71, 6, 93, 9, 93, 7, 51, 0, 58, 20, 97, 49, 44, 5 κλπ. Έχει, έχει. Ναι, άψογος, άψογος. Ναι, άψογος. Έχω μείνει άνοδος. Είναι αυτό που λέει ο Πλάτωνα, ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί. Και μετά συνεχίζει, το κύκλου μήκος είναι αορίσει διαμέτρο, παρήγαγε αριθμών απέραντων και όν φεύ, ουδέποτε όλων θνητήθα εύρωση. Όλο αυτό βγάζει τον αριθμό 10.704. Άμα προσθέσεις όμως τα ψηφία 1 προς 1, 1 και 0 και 7 και 0 και 4, θα σου βγάλει το 12, που είναι ο αριθμός του Πλάτωνος. Άμα όμως διαιρέσεις το 10.704 με το 12, θα σου βγάλει ακριβώς τον αριθμό 892. Δηλαδή είναι και αυτό πολλαπλάσιο του 12. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Όλα καταλήγουν στο 12. Και άμα πάρουμε το τρίγωνο, το τριγωνικό αέτομα των αρχαίων ελληνικών ναών, θα δεις επάνω ότι η γωνία κορυφής είναι 144 μοίρες. 144, να το γράψεις. 144 όμως είναι το τέλειο τετράγωνο του 12, είναι 12 επί 12. 16 τρίτου του 89, για δείτε. 16 τρίτου του 1989. Το 1989. Το 37 θα καταλήξει στη μονάδα από το 10 και το 1. Είναι πρώτος αριθμός, δεν κόβεται. Είναι αυτό που λέμε θεμελιώδης αριθμός. Δηλαδή, αν προσπαθήσεις να διαιρέσεις τον αριθμό 37 με οποιονδήποτε αριθμό, εννοείται ακέραιο, έτσι, εκτός από τον εαυτό του και τη μονάδα, δεν θα μπορέσεις να έχεις τελεία διαίρεση. Αυτοί οι αριθμοί λέγονται πρώτοι. Αλλά επειδή καταλήγει και στη μονάδα, δηλώνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προορισμένος να διευθύνει κάποιες καταστάσεις, να ηγείται, να είναι ηγέτης, να είναι πολιτικός, να είναι διπλωμάτης, να είναι εφευρετικός και να διοικεί κάποια επιχείρηση ή κάτι άλλο, δηλαδή να είναι πρωτεργάτης ηγέτης. Κύριε Γιώργο, τρέμει, η θέση σας τρέμει. Για ποιο λόγο, ποια δέση μου, ποια δέση μου είναι η αποστολή. Σας βγάζω κύριε Γιώργο, να χάσετε λίγο. Ναι, τα χάσα, δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Είναι στην ακολουθία των πρώτων αριθμών που είναι 2, 3, 5, 7, 11, 13, όλοι αυτοί είναι πρώτοι αριθμοί, 17, 19, 23, 29 και μετά είναι 31 και 37. Η πρώτη αριθμή βεβαίως είναι άπειρη. Μετά είναι 41, 43, 47. Μετά είναι 53 και 59. Μετά πηγαίνουμε στο 61, στο 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113. Όλοι αυτοί είναι πρώτοι αριθμοί. Και συνεχίζεται αυτή η ακολουθία. Δεν λείπει κάποιος. Το 7. Το 7 είναι ιερός αριθμός και πρώτος. Είναι ιερός. Είναι ο αγαπημένος αριθμός του Θοδωρή του Ζαγοράκη. Του Θόδωρου του Ζαγοράκη. Ναι, γιατί το όνομα Θεόδωρος βγάζει 1258, αλλά 1 και 2 και 5 και 8 κάνει 16. 1 και 6 κάνει 7. Το ίδιο βγάζει και η Επανάσταση. Κολλάει με το Revolution, λέτε να βρούμε σύνδεση. Για το θέμα αυτό που είπες, άμα γράψουμε την ελευθερία της Ελλάδος, θα μας δώσει τον αριθμό 1821, που είναι το ίδιο με τη φράση «Αγνός ηγέτης Ελλήνων», που είναι πάλι 1821. Άμα γράψουμε τώρα τη φράση «Ο Έλλην που καταδικάζεται εις βέβαιον θάνατον, αλλά δεν εκτελείται», έχει το ίδιο άθροισμα με τη φράση «Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», γιατί ο Τερτσέτης δεν υπέγραψε, που είναι το ίδιο με τη φράση «Ο Τερτσέτης δεν θα υπογράψει».
Είναι βγάζει τον ίδιο αριθμό. Ναι, ο Τριτσέτης δεν θα υπογράψει, βγάζει τον ίδιο αριθμό με τη φράση «Ο Έλλην που καταδικάζεται εις θάνατον, αλλά δεν εκτελείται». Ακριβώς τον ίδιο. Εννοεί τον Κολοκοτρώνη εδώ, γιατί ο Τριτσέτης δεν υπέγραψε υπέρ της θανατικής καταδίκης του Κολοκοτρώνη. Μάλιστα. Και έτσι ο Κολοκοτρώνης καταδικάστηκε σε φυλάκιση ισόβια στην αρχή, μετά του είπαν 20 χρόνια και μετά από ένα χρόνο τον άφησαν ελεύθερο με παρέμβαση ακόμη και του Όθωνος. 666 είναι ο αριθμός από τη φράση «Το Μέγα Θηρίον», από τη λέξη Βενέδικτος, το όνομα Βενέδικτος, που είναι ο σημερινός Πάπας. Μετά είναι ο αριθμός. Για κάτσε τώρα, λίγο κάτι. Δηλαδή, ο Πάπας τι είναι, ενδεχομένως, βάσει των αριθμών. Δεν είναι αυτός που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Δεν είναι αυτός. Είναι πιθανόν να είναι το εκ της ξηράς αναβαίνων θηρίων. Γιατί η Αποκάλυψη του Ιωάννου στο κεφάλαιο 13 μιλάει για δύο θηρία. Το εκ της θαλάσσης και το εκ της ξηράς. Ένα θα έρθει από τη θάλασσα και ένα από την ξηρά. Ναι, βέβαια είναι μεταφορικά αυτά. Δεν εννοεί τη θάλασσα και την ξηρά. Τι εννοεί δηλαδή. Που ξέρουμε. Είναι αλληγορικό κείμενο η Αποκάλυψη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι εννοεί. Χρειάζεται αποκωδικοποίηση για να δούμε τι εννοεί. Και χρειάζονται και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουμε στοιχεία ακριβώς τι εννοεί. Δεν είναι εύκολο να την ερμηνεύσουμε. Τώρα όμως, άμα δούμε τι λέει εκεί, λέει και είδε ο άλλο θηρίον αναβαίνων εκ της γης και είχε κέρατα δύο όμοια αρνίο και ελάλιος δράκων. Και βλέπουμε ότι εφόσον μιλάει, τον παρομοιάζει με το αρνίο που είναι λευκό, με το πρόβατο, και είναι ενδεδειμένος με το λευκό το χρώμα, και η τιάρα που έχει δύο απολήξεις σαν τα μικρά τα κέρατα, ας πούμε, μπορούμε να υποθέσουμε ότι μπορεί να εννοεί αυτόν. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε. Αλλά δεν είμαστε βέβαιοι πάλι. Δεν είμαστε βέβαιοι. Όχι. Το κεφάλαιο 13 έχει 18 στίχους. Το 18 είναι τα τρία εξάρια, 6 και 6 και 6. Και στο 18ο στίχο λέει «Όδε η Σοφία εστίν, ο έχων νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου, ο αριθμός γαρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού 666. Χ, Ξ και δίγαμα, ή Χ, Ξ και στίγμα». Με τη ρουλέτα έχει καμία σχέση. Τα νούμερα από το 1 μέχρι το 36 που έχει ρουλέτα αθροίζουν τον αριθμό 666, ακριβώς. Γιατί το 1, το 2, το 3, το 4, το 5 και τα λοιπά. Μέχρι και το 36. Αυτοί οι αριθμοί είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου με διαφορά τη μονάδα. Όλοι αυτοί οι αριθμοί. Γιατί 2-1 κάνει 1, 3-2 κάνει πάλι 1, 4-3 πάλι 1. Αν προσθέσεις τον πρώτο όρο που είναι το 1 με τον τελευταίο, τον 36ο, 1 και 36 κάνει 37. 2 και 35 κάνει πάλι 37. 3 και 34 πάλι 37. Πόσα ζευγάρια έχεις, γιατί θα φτάσεις κάποια στιγμή στο 18 και στο 19. Πόσο κάνει 18 και 19. 37. Δεν έχεις μετά άλλο ζεύγος. Έχουν τελειώσει τα ζεύγη των αριθμών αυτών. Γιατί πού θα πας μετά, δεν έχεις άλλους αριθμούς. Έχεις 36 αριθμούς. Πόσο κάνει 36 δια 2. 18. 18. Το κάθε ζεύγος όμως από τα 18 ζεύγη που έχεις, τι αθροίζει. Το 37. Άρα όλοι οι αριθμοί αυτοί αθροίζουν 18 επί 37. 18 επί 37 όμως κάνει 666. Ακριβώς. Είναι τίποτα τώρα αυτό το 666. Γιατί βλέπω ότι. Έχει σχέση με τον άνθρακα, με την ύλη. Άμα γράψεις τη λέξη ύλη, το ε είναι 400, το λάμδα είναι 30 και το ήτα είναι 8. Όλα μαζί αυτά κάνουν τον αριθμό 438. 4 και 3 και 8 παίρνεις το 15 και από το 1 και το 5 παίρνεις το 6. Άμα γνωρίζεις λίγη οργανική χημεία, θα δεις ότι ο άνθρακας, που είναι η βάση της οργανικής ύλης, έχει άμεση σχέση με τα τρία εξάρια. Γιατί ο άνθρακς, το στοιχείο του άνθρακος έχει 6 πρωτόνια στον πυρήνα του, 6 νετρόνια, και γύρω από τον πυρήνα 6 ηλεκτρόνια. Έχει 3 φορές τον αριθμό 6. Ενώ ο αριθμός από τη λέξη πνεύμα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ο αριθμός από τη λέξη πνεύμα, αυτό που είπες, έχει τον αριθμό 2367. Άμα βγάλεις το δέλτα και το ε, έχει τον αριθμό 2358, που είναι το δικό μου ονοματεπώνυμο. 2358. Ακριβώς. Λευτέρης ή Ελευθέριος. Ελευθέριος. Α, Ελευθέριος. Με Ελευθέρης που το είπες είναι 2572. 2572. 2572. Λευτέρη. Τι είναι αυτό που βρέθηκε στα αντικήθυρα. Α, να πάμε εκεί για το μηχανισμό των αντικήθυρων. Το αφήσαμε και με αυτό να κλείσουμε. Όχι, θα σου κάνω και μια ερώτηση ακόμα. Λοιπόν, τι βρέθηκε εκεί. Τι βρέθηκε. Πριν από έναν αιώνα περίπου, πριν από 110 χρόνια περίπου, βρέθηκε ένας μηχανισμός, ο οποίος αποκαλείται ο μηχανισμός των αντικήθυρων. Ναι. Και τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν ένας πολύπλοκος μηχανισμός που είχε κάποια γρανάζια και κάποιους άξονες και αυτός ο μηχανισμός προσδιορίζει ακόμη και θέσεις ουρανίων σωμάτων. Δηλαδή, ήταν αυτό που λέμε σήμερα ένα παγκόσμιο GPS. Αλλά βεβαίως αναλογικό GPS, όχι ηλεκτρονικό όπως έχουμε σήμερα την τεχνολογία αυτή. Σημασία έχει ότι μπορούσε να κάνει δύσκολους υπολογισμούς, πάρα πολύ δύσκολους υπολογισμούς για την εποχή εκείνη, που αποδεικνύει ότι τα μαθηματικά που γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ πιο μπροστά από αυτά που νομίζαμε ότι ήξεραν. Έχουν χαθεί δηλαδή κείμενα. Χαμένη γνώση που λέμε. Έχει χαθεί γνώση και τεχνολογία. Ήταν...